Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στο One Channel και τι στιγμέ. Αποψηνό καλεσμένο, γιατρό, συνδικαλιστή, βουλευτή, υπουργό, δήμαρχο, αντιπρόεδρο τη Βουλή. Έχω να πω κι άλλα. Μιλάει στα ράτα, λέει αυτά που θέλει, ντύνεται όπω θέλει και με αυτόν τον τρόπο που υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου και όχι μόνο και στην κοινωνική ζωή του τόπου, έχει κερδίσει το σεβασμό όλων. Κύριε Νικίτα Καλαμάνη, κύριε Πρόεδρε, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Είμαι καλά. Δεν θα ρωτήσω τι είναι αυτό το, το κουτί που δεν σα ρώτησε καθόλου πριν την εκπομπή. Θα σα το πω καθοδόν. Εντάξει, εντάξει. Έχει κάτι μέσα. Εντάξει. Λοιπόν... δεν είναι τη πανδόρα, πάντα. Δεν είναι τη πανδόρα. Όχι. πάλι, καλά, πάλι καλά. Γιατί άρχισα να αισθάνομαι μια αγωνία. Όχι, όχι. Πρόεδρε, ε, απόψε θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε κάποιε στιγμέ ή να εκμεύσω κάποιε στιγμέ για τι οποίε δεν έχετε μιλήσει. Και για αυτέ που έχετε μιλήσει. Θα ξεκινήσω λοιπόν από Πολύ πριν θα πάω πίσω στην άνθρωπο. Θα πάω στον κοντοκουρεμένο πιτσιρικά με τα πατομπούκαλα, όπως έχω διαβάσει, yeah. ο οποίος ξεσηκώνει και σπίτι και σχολείο και γειτονιά και τους πάντες. Στο πόδι. Στο πόδι. Και δύο φορές ποινή, yeah. κούρεμα με την ψηλή μηχανή και όρθιο στη σόμπα του σχολείου στο χολ... Για μια ολόκληρη ημέρα, όσο κράτηγε η τάξη, δηλαδή. Στη σόμπα, γιατί? για να ε, Εκεί για... ήταν το σημείο, γιατί. Το... Όχι, ήταν το πέρασμα ναι. που περνάγαν όλοι οι αυτέ για να μπουν στη τάξη. Για να σα προς... βλέπουν. Προ παραδειγματισμό των άλλων. Τι θα πάθετε αν είσαστε σαν καυτόν. Τι είχατε κάνει. Τα... τότε καταρχήν ήταν δύο τα πράγματα. Είσαι νε... Ει... Νε... Είστε πολύ νεότερο από μένα. Μιλήστε μου στο... στον ναι, ελληνικό, δεν είστε... έχω πρόβλημα. Είσαι πολύ ναι. πιο νέο από μένα την εποχή τη δική μου που πήγα ένα σχολείο και κυρίω στο γυμνάσιο γινόταν αυτά, όχι στο δημοτικό. Ε, ήταν το σήμα κατά το εθέν το καπέλο, το οποίο το φοράγαμε και δεν το φοράγαμε, αλλά αν μα έβλεπε καθηγητή και δεν το φοράγαμε, την άλλη μέρα έπεφτε ποινή. Ε, και το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε <χει> ώρα συσκότηση. Δηλαδή, 7, ε, το μεν καλοκαίρι 8 η ώρα, το δε χειμώνα, 7 η ώρα, έπρεπε να είμαστε πίσω στα σπίτια μας όπου και αν είμαστε. Έτσι. Εγώ δεν γύρισα ποτέ πριν τις 10 στο σπίτι. Να, και δεν είναι ότι δεν γύρναγα πριν τις 10 στο σπίτι, αλλά κλέφτες και αστυνόμοι, αναστάτωση στην αγορά, φωνές το ένα το άλλο. Ε, όλοι οι άλλοι, αυτό στέει, αυτός μας παρασέρνει. Εγώ το αναλάμβανα όμως, το ψιλογουστάριζα, να με έχουν κάνει άτυπο αρχηγό τους δηλαδή. Σωστό. Έτσι, άτυπο αρχηγό τους. Βέβαια, η μεγαλύτερη ποινή ήταν από τη μάνα μου όταν γύρναγα στο σπίτι, γιατί ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, ναι. ε, δούλεψε στη θάλασσα 48 χρόνια. Θα πάμε σε αυτό, στον πατέρα. Και θέλω να πω, η μάνα έπαιζε το ρόλο και του πατέρα και της μάνας. Σωστά. Ε, και περισσότερα περνούσα βάσανα όταν γύρναγα σπίτι ή όταν έμαθε η μάνα μου ότι με τιμώρησε ο, ο γυμνασιάρχης, ο οποίος προσέχεται. Λεγόταν Κωνσταντέλο και είναι συγγενής του Κωνσταντέλου του Δημάρχου Χιλιαγμένη. Να πούμε. Άκουνα, είναι αίκουνα. του πατέρα του, ήταν του παππού του αδελφό. Να πούμε. Μάλιστα. Ναι, όταν τον είδα τώρα τον Γρηγόρη, του λέω: <σομίως> Ξέρει τι μου λέει, Τα ξέρω, μου λέει. <σομίως> τα ξέρω, μου λέει. <σομίως> γιατί... Έχει διηγηθεί. Ναι, ναι, τα ξέρω γιατί ο γυμνασιάρχη ήταν υπερήφανο για σένα και τα έλεγε στον πατέρα μου. Να πούμε. Αυτά όλα στην κλειστή κοινωνία της Άνδρου. Στην κλειστή κοινωνία της Άνδρου. Σε ένα νησί με πολλούς ναυτικούς. Σωστά είναι. Την εποχή εκείνη, κύριε Νιφλή, ε, το 80, για να μην σας πω, το 90% των, των αγοριών που τέλειωνε το τότε 7 τάξιο γυμνάσιο. Θυμα, ήτανε, ξεκίναγε από την 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η. Μετά έγινε γυμνάσιο λύκειο. Τέλος πάντων. Ήταν, ε, το 80, να μην σα πω και παραπάνω των αγοριών, γινόταν ή καπεταναίοι ή μηχανικοί. Ναι. Δηλαδή, ήμασταν ελάχιστοι, μετρινόμασταν στα δάχτυλα του ενό χεριού, όσοι είπαμε ότι δεν θα πάμε να γίνουμε ναυτικοί, θα σπουδάσουμε. Ναι, αλλά εσεί το είπατε, ότι θέλετε να γίνετε ναυτικό. Και εκεί μαθαίνω το ρόλο τη μάνα, ότι έπαιξε να ε, ήταν καταλητικό. Ήταν, αλλά προσέξτε, δεν με έπεισε η μάνα μου. Mm. Με έπεισε ο πατέρα μου, κάνοντα το εξή κόλπο. Θυμάμαι ήμουνα στην νυν για να συνονόμαστε yeah. με τον κόσμο Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή 16 χρονών και με πήρε ο πατέρας μου μαζί του στο καράβι. Αφού έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να γίνετε ναυτικό. Αφού έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Και ήταν ένα ταξίδι η Ιαπωνία Αμερική. Oh. 17 ημέρες ουρανός και θάλασσα. Και μέσα σε αυτές τις 17 ημέρες από την Ιαπωνία στην Αμερική Πέσαμε σε κυκλώνα, ο πατέρας μου έπρεπε να ήταν στη γέφυρα, είχε την έννοια του και με είχαν δέσει, με, όπως οι ζώνες στο αυτοκίνητο, στο κρεβάτι απάνω για 24 ώρες, για να μην πέσω από το κρεβάτι και ερχόταν ο καμαρότος να μου δώσει να φάω. Μόλις πατήσαμε στην Αμερική, μπήκαμε στο λιμάνι, πάω και του λέω «Βρες μου εισιτήριο να φύγω, για να γυρίσω πίσω. <laughs> να γυρίσω πίσω και αντίο, <laughs> δεν δε θέλω να σας ξαναδώ. Α, το έκανε για να σας δείξει ότι Ακριβώς. δεν πρέπει Ακριβώς. να γίνετε ναυτικό. Άρα δεν ήθελε έτσι, να, δεν ούτε ήθελε εγώ Όχι, ούτε ο πατέρας μου ήθελε. Ναι. Η, η μάνα τι έλεγε γι' αυτό, γιατί έμαθα και δεν ξέρω αν αληθεύει, Ότι ήταν η ιδέα της μάνα πάρτων μαζί σου για να καταλάβει. Αυτό Όχι. το έμαθα πολύ καιρό, με, πολλά χρόνια μετά. Ναι. Γιατί λίγο μου είχε κάνει εντύπωση πω η μάνα μου με άφησε να πάω στο καράβι. Ναι. Να πούμε. Έχω και φυλάδιο, το έχω ανθίμιο, φυλαγμένο, Λέβαια. με 16 μέρε. Γιατί τυπικά έπρεπε να μου βγάλουν φυλάδιο και να φαίνεται ότι είμαι καμαρωτάκι, βοηθό καμαρώτου. Αλλιώ δεν μπορούσα να στο πάω. Στο σπίτι όμω, η μάνα δεν έχει μόνο τον Νικήτα, έχει και την αδελφή. Ναι, η οποία είναι 10 χρόνια νεότερη από μένα. Δηλαδή, όταν έγινε αυτό που σου λέω, η αδελφή μου η Φλωρίτα ήταν 6 χρονών. Ναι. Ε, η, η σχέση τώρα η καθημερινότητα στο σπίτι με τη μάνα πώς είναι και πώς είναι το δέσιμο με τη μάνα που έχει όντως το ρολοκέ της μάνας και του πατέρα, αφού λείπει ο πατέρας μεγάλο, μεγάλο, πολύ μεγάλο και όταν πέθανε ο πατέρας μου στα εγχωρέθηκα, πέθανε στα 102 του ε, και η μητέρα μου επίσης σε μεγάλη ηλικία, 96 αλλά την στιγμή που με πήρε η αδερφή μου γιατί είχαμε πάρει μία απόφαση οι δύο γονείς μας να πεθάνουν στα κρεβάτια τους. Δεν θέλαμε ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε γεροκομείο, ούτε πουθενά. Ε, να πεθάνουν στα κρεβάτια τους, στο σπίτι τους μέσα. Που με πήρε και μου λέει έφυγε η μαμά ε, και πήγα απάνω. τη είπα τώρα ορφανέψαμε. Διότι τελικά το παιδί ορφανεύει από τη μάνα. όταν θα χάσει τη μάνα. Έτσι. Εντάξει, ένας εξαιρετικός πατέρας. Λυπήθηκα, αλλά δεν ένιωσα αυτό το κράκ μέσα μου. Όταν η μάνα. Όταν έφυγε η μάνα. Η μάνα όλα αυτά τα χρόνια τη πορεία που θα μιλήσουμε μετά για αυτή την πορεία, ε, για την ιατρική, για την πολιτική εξέλιξη. Η μάνα μου ήταν Πώς πολύ υπερήφανη για την ιατρική μου εξέλιξη. Ναι. Δεν ήθελε με τίποτα να γίνω πολιτικό. Αλήθεια. Με τίποτα. Μου είπε μόνο στεναχώρια, θα παίρνει γιατί σε ξέρω πώ είσαι. Και ήταν έτσι τελικά. Δεν μετάνιωσα, κύριε Νιφλίπ, που έγινα και πολιτικό. Δεν μετάνιωσα. Εντάξει, ότι η πολιτική έχει στιγμέ που σου δίνει πίκρα, αυτό είναι γεγονό και στεναχώρια. Αλλά έχει και στιγμέ που σου δίνει χαρέ και το κυριότερο απ' όλα. Mm. Αυτό μου το είχε πει ο πολιτικό μου πατέρα, ο Ευάγγελος Αβέροφ. Μου είπε, πρόσεξε, σε μια εποχή άγωνη από ανθρωπιά, αυτό το 1989, σα λέω. Αφού θες να ασχοληθεί με την πολιτική, θα δεις ότι θα σε επιλέξουν για φίλο και θα επιλέξεις και εσύ ανθρώπους για φίλους που δεν θα τους γνώριζες ποτέ εάν δεν είχες ασχοληθεί με την πολιτική. Και σε μια εποχή μου λέει άγωνη από ανθρωπιά, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Βέβαια, μου, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να κάνεις καινούριου φίλους. Παρά το γεγονό ότι έχουμε να πούμε πολλά για την πολιτική πορεία σας, ε, έχετε μιλήσει πολλές φορές για τον Ευαγγελο Αβερόφ και... Uh, μιλάτε με ιδιαίτερη αγάπη πάντα γι' αυτόν. Και όμως Θυμηθείτε και... να, να, να μα περιγράψετε μία στιγμή μαζί του, ανθρώπινη θα ήθελα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και θα τα πούμε τα πολιτικά, αλλά ανθρώπινη... ανθρώπινη, στιγμή. Η κορυφαία για μένα ανθρώπινη στιγμή με τον Αβέροφ ήταν την ημέρα που παρετήθηκε από αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, όταν υπέβαλε την παρέτησή του και υπεδέχτηκε το πατέρα Μητσοτάκη στο εμβληματικό κτίριο της Ριγίλης και του παρέδωσε το γραφείο του, επήγε και κάθισε για να φάει μεσημέρι, αργά, στο σπίτι του αδελφού του, του Μισελ, που ήταν στην Ηρόδο Αττικού. Mm -hmm. Εγώ, βέβαια, δεν ήξερα. Απλά ήξερα από τον Τάσο, που ήταν ο, ο, ο επικεφαλής της ασφαλειάς του, ότι δεν είχε πάει στην Κεφισιά. Είχα πάει, λοιπόν, μαζί με το συγχωρεμένο το Δημήτρη Το Γιαναράκο, το συνάδελφό σου που ήταν ο διευθυντή yeah. του γραφείου τύπου και τον περιμέναμε απ' έξω από το σπίτι του στην Κυφσιά. Έφτασε στι 10 το βράδυ και μόλι μα βλέπει, του λέει: Καλά, Δημήτρη, εσένα σε περίμενα, γιατί είσαι Συνεργάτες. το δεξί μου χέρι. Γυρνάει σε μένα και μου λέει: Εσένα όμω, Νικήτα, δεν σε περίμενα ότι θα ήσουν εδώ απόψε στι 10 το βράδυ, τώρα που δεν είμαι αρχηγό. Γι' αυτό έλα μέσα να σε κεράσω ένα ποτό και να σου πω κάτι. Και εκεί μου είπε ότι από τώρα και στο εξή, ό,τι κάνει στη ζωή σου, όσο ζω, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Γιατί απόψε ήσουν εδώ, εσύ που δεν σου έχω κάνει τίποτα μέχρι στιγμή. Και ήταν, κράτησε το λόγο Βεβαίως. του. Βεβαίω, βεβαίω. Ήταν σε, σε, σε ε, διάφορες στιγμές φάσεις τη ζωή σας, της πολιτικής σας. Ο, δε, ο, ο δεν πρόλαβε να με διβουλευτεί, γιατί εγώ εξελέγει τον Απρίλιο του 1990. Το 90. Ο Αδέροφ πέθανε 10 Ιανουαρίου του 90. Λίγο όμως πριν πεθάνει το Δεκέμβριο, είχα κάνει την έναρξη της προεκλογικής μου εκστρατείας με μία ομιλία μου στο Χίλτον. Ναι. Εγώ ήμουν παντελώ άγνωστος. Με ήξεραν οι γιατροί, γιατί ήμουν συνδικαλιστή, όπω είπατε, γενικό γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, πέραν των ιατρών, ουδή. Δεν υπήρχαν τότε social media, δεν υπήρχε ο ρημαγδό των τηλεοράσεων, των ραδιοφώνων και όλα αυτά. Και ήρθε ο να με προλογίσει. Ο κόσμο νόμιζε, ειδικά εσεί οι δημοσιογράφοι, δεν πήγε ποτέ ο νου του ότι το δελτίο τύπου που έστειλε ο Γιαναράκο ότι απόψε ο κύριο Σαβέρο θα μιλήσει στο Χίλτον θα ήταν για αυτό το σκοπό. Είχατε μαζευτεί όλοι. Ναι, βέβαια. Τον υποδέχθηκα στο πιζοδρόμιο τη Βασιλή Σοφία. Ήταν ήδη άρρωστο, είχε κάνει την εγχείρηση ανοιχτή καρδιά, αδύναμο. Και μπαίνοντα μέσα, έβαλε το χέρι στην τσέπη και έβγαλε ένα φάκελο. Μου λέει: βάλ' το στην τσέπη σου και θα τον ανοίξει όταν θα πα στο σπίτι. Έρχεται μέσα, ο κόσμος, εσεί περιμένετε ότι θα έκανε πολιτική ομιλία και ο Αβέροφ παρουσίαζε ένα παντελώ άγνωστο νέο υποψήφιο που την άλλη μέρα όμως είχα γίνει γνωστός, Εξαιτία του Αβέρωφ. Και πηγαίνοντας σπίτι άνοιξε το φάκελο. Τι είχε. Έχει με, είχε μέσα, λέω έχει γιατί ναι, την έχω ναι. κρατημένη, είχε μέσα μια επιστολή με οδηγίες προς ναυτιλωμένους η κυριότερη συμβουλή από όλε την οποία με και δεν έπαιξα έξω, κύριε Νιφλή, mm -hmm. ήταν, μου έλεγε σε κάποιο σημείο της επιστολής, μια σελίδα ήταν ότι αν ποτέ καθίσεις σε θέση εξουσίας και ανοίγεις την πόρτα του γραφείου σου και βλέπεις κάθε μέρα απ' έξω τα ίδια πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ πουθενά. Είναι αργόσχολοι, είναι κόλακες. Και επομένω επικίνδυνοι για σένα. Οι σοβαροί άνθρωποι δεν συνοθούνται έξω από τα γραφεία των Υπουργών. Τι, τι ουσιαστικό, τι αληθινό. Ε? Ήταν από την εμπειρία του. Να πούμε. Και πράγματι το τήρησα και δεν έφυγα. Το βρήκατε έξω. μπροστά σε αυτό. Πολλέ φορέ. Το βρήκατε. Πολλές φορές. Το είχατε στο μυαλό σα. Βεβαίω, πολλέ φορέ. το έχω ξεχάσει ποτέ. Με. Και εκτό από το γράμμα, μου είχε τότε ένα εκατομμύριο σε δραχμές. Γιατί μέσα στον Βάφα έγραφε, ξέρω ότι είσαι νέο γιατρό, δεν έχει λεφτά για τα προεκλογικά σου έξοδα. Ναι. Έκανα και, τη μεθε... και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με τα ναι. λεφτά αυτά. Πού να ξοδέψω εγώ νέο υποψήφιο. Ένα εκατομμύριο δραχμέ τότε αγόραζε τρία μεγάλα διαμερίσματα στην Κυψέλη. Λέβαια, θα πούμε. Βέβαια. Άρα γι' αυτόν τον άνθρωπο είμαι υποχρεωμένο να τα λέω αυτά δημόσια και να εκφράζω την αιώνια ευγνωμοσύνη μου. Όχι μόνο για την ηλική βοήθεια, κυρίως για την ηθική βοήθεια. Θε, θε, θέλω να κρατήσουμε το κομμάτι αυτό, το πώς φτάνει ο Νικητή Ακελαμάνι στην Αθήνα να διεκδικεί ε, έδρα στη, στη Βουλή και όλη αυτή την πορεία και τον συνδικα, συνδικαλιστικό κομμάτι. Θέλω να, να προχωρήσουμε λίγο χρονικά, γιατί ε, πέραν από την πολιτική δραστηριότητά σα, είστε ένα άνθρωπο που έχετε καπίσει και τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του πολιτισμού. Πολύ. Δηλαδή, πολύ θέατρο. Ε, ε, πολύ μουσική και πολύ παρέα με τους ανθρώπους και της μουσικής και του θεάτρου και του κινηματογράφου Έχει τώρα Έχω Σας το λέω ειλικρινά, έχω ανατριχιάσει με την ιστορία και την διάβασα παλαιότερα αλλά μου την περιέγραφε και συνεργάτησες όπως ακριβώς την διηγήσετε κι εσείς για την βραδιά με, μετά από μια μακρόχρονη φιλία με τη, με τη Μοσχολιού τη Βίκυ Μοσχολιού για τη βραδιά στο νοσοκομείο, στο Υγεία. Μεσημέρι. Να μου μιλ... κυριακή, μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι. Ζητώ συγγνώμη. Μιλήστε μου για αυτό, γι αυτό το περιστατικό, στο νοσοκομείο. Εγώ τότε ήμουν υπουργό υγεία. Ε, και Κυριακή κατά τι 11-12 η ώρα, στο τριψήφιο, ε, έλα μου λέει, Πού είσαι. Καραμαλήσει από την άλλη πλευρά. Του λέω, Αφού με παίρνει στο τριψήφιο και το σηκώνω, τι με ρωτά που είμαι. Στο υπουργείο είμαι. Μου λέει. Όπω είσαι, παράτατα τα όλα, και έλα στο μαξί μου και θα φύγουμε οι δυο μα. Μη φέρει συνοδίε και τέτοια. Λέω εγώ ούτω ή άλλω δύο αστυνομικού έχω. Δεν έχω συνοδίε του λέω. Άρα και θα φύγουμε οι δυο μα να πάμε, μου λέει, στο υγεία. Θέλω να δω τιμο σχολείο. Πράγματι, πήγα στο μαξί μου, μπήκαμε στο τζιπ, οδηγούσε αυτό. Ο Σταϊκούρα εντρελό έτρεχε από πίσω με το συνοδευτικό πρωθυπουργό εν ενεργεία. Φτάσαμε στο υγεία, ανεβήκαμε σε μια μικρή σουίτα που ήταν η Βίκη Μοσχολιού. Απ' έξω ήταν δηλαδή ένα σαλονάκι που καθόταν η μητέρα της καλογριά ούσα από τότε. Ναι, ναι, ναι. Και μια φίλη τη και η Βίκη μέσα στο δωμάτιο στο κρεβάτι. Μπήκαμε μέσα, εγώ έκλεισα την πόρτα, τους άφησα τους δυο του. Και μετά από μισή ώρα, γιατί κάθισε ο Καραμαλής μισή ώρα, δεν ξέρω τι λέγανε, άνοιξε την πόρτα, μου λέει φεύγουμε. Του λέει η Μοσχολιού, ένα λεπτό πρόεδρε, θέλω τον Νικήτα για λίγο. Εγώ όπου τραγούδα για η Μοσχολιού, την οποία τη γνώρισα τυχαία, γιατί η Μοσχολιού είχε τραγουδήσει στο πρώτο φεστιβάλ της ΩΝΕΔ μετά την ήττα από το Πασόκ το 83 στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Δωρεάν μάλιστα. Και την είχα γνωρίσει από τότε. Όπου τραγουδούσε, λοιπόν, εγώ πήγαινα και την άκουγα Και ήξερε ότι το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν ο Αλίτης. Να πούμε. Το οποίο, μάλιστα, αγαπητέ μου φίλε, το τραγούδαγε στα, στα κέντρα με την τεράστια σάλα, χωρίς μικρόφωνο. Μοσκολιού τέτοια φωνή. Ήταν ηχείο η φωνή Ηχείο η φωνή της, yeah, να πούμε. Yeah, yeah. Να πούμε. Yeah, yeah. Και μου λένε, κοίτα, έλα κάτσε δίπλα μου στο κρεβάτι να σου τραγουδήσω για τελευταία φορά το τραγούδι σου, τον Αλίτη. Μετά από δύο μέρες πέθανε. Συγκλονιστική ιστορία. Συγκλονιστική ιστορία Α, Μετά από καιρό, μετά από λίγους μήνες, μου έστειλαν οι κόρε της, και την έχω σπίτι, μια μικρή ε, χρυσή εικονίτσα που είχε στο κωμοδίνο της στο νοσοκομείο υγεία με, με ένα πολύ συγκινητικό γράμμα. Ναι, ναι. Είναι, είναι πολύ συγκινητικό όντω όλο αυτό. Ε, δεν είναι όμω ο μόνο άνθρωπο που από τον πολιτισμό, από το χώρο τη μουσική ή του θεάτρου κτλ. με τον οποίο είχατε σχέσει, και θέλω να μιλήσουμε για του άνθρωπου αυτού. Τι ρόλο έπαιξαν στη ζωή σα. Γιατί το λέω αυτό, και γιατί επιμείνω σε αυτό το κομμάτι τη ζωή. Ένα άνθρωπο που είναι συνδικαλιστή, είναι, εγώ θα το πω έτσι, σκληροπυρηνικά κομματικό, ε, πολύ δραστήριο, αλλά υπάρχει και μία άλλη πλευρά του εαυτού που είναι αυτή. Της, ε, του πολιτισμού, της μουσικής, του θεάτρου, όλα αυτά το κομμάτι. Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Νιφλή μου, με εκπολίτησαν. Εάν δεν του είχα γνωρίσει, δεν ξέρω αν θα ήμουν έτσι. Και οι άνθρωποι του θεάτρου, όπου στο σπίτι της της Ολγας του Νάκη, στο Κολονάκι, γινόταν βραδιές λόγου τέχνης και φαγκοποτιού. Εκεί γνώρισα σχεδόν το μισό εθνικό θέατρο. Από τον Μινωτή μέχρι νεότερους ανθρώπους που παίζουν μέχρι και τώρα ακόμα. Ναι. Στο κομμάτι του τραγουδιού δυστυχώς, οι αγαπημένοι μου φίλοι οι περισσότεροι έχουν φύγει. Ναι. Τελευταία που έφυγε ήταν η Γιώτα Γιάννα. Την οποία φοιτητέ πηγαίναμε στην Εθνική Οδό στο Ένατο με μια μπύρα στο χέρι και την ακούγαμε. Και μετά πηγαίναμε στο δεν θα, δε θα, το πρόλαβε. Ένα ημιυπόγειο στο κολονάκι που ήταν το στέκι τη Νινή Αχά. Και έπαιρνε και τη Γιώτα Γιάννα μερικέ φορέ και τραγούδα. δεν το πρόλαβε. Δεν το πρόλαβε. Ήταν η τελευταία που αποχαιρέτησα. Τώρα μου έχουν απομείνει. Ο Θεό όσο έχει καλά. Η και Γκρέι. Είναι φίλη μου. Η και την Μπορεί ο πολύ ο κόσμο να μην την ξέρει αλλά έχει μια εκπληκτική φωνή και την τάλη. Να Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το θυμάσαι γιατί δεν mm -hmm. είναι πολλά χρόνια πριν, γύρω στα δέκα χρόνια. Είχε κάνει μια συναυλία στον κήπο του μεγάλου μουσικής, ο Λευτέ, ο Μαχαιρίτσας, με τραγούδια του Τσιτσάνη, διασκευασμένα σε τζάζ. Σωστό για τα τραγούδα Και την τάλη. Εγώ λοιπόν είχα αργήσει να πάω. Ήμουν δήμαρχος, άρα είναι πάνω από 10 χρόνια. Είναι πάνω χρόνια. 10 χρόνια. Ήμουν ναι. και πήγα και στάθηκα όρθιο πίσω-πίσω, γιατί δεν μ' αρέσει αφόσον είχα αργήσει να έκανα είσοδο. Mm. Εκεί λοιπόν που καθόμουν, ξαφνικά νιώθω να μου κάνει κάποιο έτσι στον νόμο. Γυρνάω και βλέπω Χρήστος Λαμπράκη. Λαμπράκη, Νικήτα, ποια είναι αυτή η αηδός που τραγουδάει. <laughs> Λέω, δεν σας αρέσει κύριε Χρήστο. Τι λες ρε Νικήτα. Αυτή είναι Μαχάλια Τζάκσον της Ελλάδος. Τι λες δεν μ' αρέσει. Ποια είναι, δεν την ξέρω. Όπως δεν την ξέρει και ο πολύ ο κόσμος. Σωστά. Δεν την ξέρει ο πολίς <laughs> ο κόσμος. Ναι. Αυτή τραγούδαγε σε ένα ημιπόγειο στην πλατεία Βικτορίας. Mm -hmm. Μία μέρα λοιπόν είχα πάει στο σπίτι του Σταύρου Ξαρχάκου. Του λέω: Βρε Σταύρο, έχει θερέψει, δεν έχει γράψει τραγούδια καινούρια. Τραβάει ένα σιρτάρι, μου λέει: Όλα αυτά που λέει είναι καινούρια τραγούδια. «Καινούρια τραγούδια του λέω. Και γιατί δεν τα. Μου λέει: Άκου. Δυστυχώ τα είχα γράψει για τη Μοσχολιού. Η Μοσχολιού ήταν ήδη άρρωστη. Η φωνή τη μου λέει πια. Δεν, ναι. δεν βγαίνει για αυτό και δεν ξέρω πού να τα δώσω. Τη λέω: Θα σα καλέσω ένα βράδυ με παρέα τη Δήμητρα, τη Γαλάνη, το Λαζόπουλο και εσένα και θα σας πάω κάπου. Και τους πάω στην Τάλη. Και τρελαίνονται και εσείς. Ναι. Η, η Γαλάνη την ήξερε. Ναι. Η Γαλάνη την ήξερε. Ναι. Οι άλλοι δύο δεν την ξέρουν. Ναι. Και έτσι γυρίστηκε ένας δίσκος του Ξανχάκου με την Τάλη. Την, την άκουσε και ο Κραουνάκης και την πήρε και ο Κραουνάκης ναι. μετά. Ναι. <laughs> ε είναι και άλλα πολλά Εδώ πράγματα. όμως, μια ναι. και λέμε τώρα Ά, για τις τραγουδίες, να λύσουμε το γρίφο. Ναι. Μία από τις μεγάλες μου αγάπες, λοιπόν, που καυτή έχει φύγει, ήταν η Σωτηρία Μπέλου. Ναι. Η Σωτηρία έπαθε καρκίνο στον πνεύμονα, έκανε μετάσταση στο Λάρικα, της κάνανε τραχειοστομία. Η μεγαλύτερη τιμωρία για ένα τραγουδιστή είναι να μην μπορεί να μιλήσει, yes. να μην βγαίνει η φωνή της. Νοσηλευότανε στη Σωτηρία το νοσοκομείο. Ε, πήγαινα μια-δυο φορέ την εβδομάδα να τη δω. Και τη έβαζα κάτω στο, από το μαξελάρι ένα μικρό χαρτζιλίκι δραχμέ τότε, δηλαδή 100-200 δραχμέ. Όχι, μήπω ήθελε να πάρει κάτι. Μια μέρα λοιπόν χτυπάει το τηλεφωνό μου ο κύριο Κακλαμάνη, μάλιστα η γυναίκα από την άλλη πλευρά. Ποια είστε, μου λέει Είμαι κύριε Κακλαμάνη, η προϊσταμένη του ορόφου που νοσηλεύουμε με στη σωτηρία την κυρία Μπέλου. Σα παρακαλώ, να μην τις ξαναφύσετε λεφτά στο μαξιλάρι. Λέω, μα τη αφήνω, αν δεν της αρέσει το φαγητό, να πάρει να φάει απ' έξω. Λέει, ακούστε, εμείς εδώ την αγαπάμε, τη θαυμάζουμε, την προσέχουμε, δεν της λείπει τίποτα. Ακούστε όμως τι κάνει με τα λεφτά που της αφήνετε και το βράδυ μετά τις 12 μου διαλύει τον όροφο. Λέω, τι κάνει. Ξεσηκώνει μου λέει τους άλλους ασθενείς και παίζουνε μπαρμπούτι στο διάδρομο. <laughs> Γι' αυτό ναι. σα παρακαλώ μην ξαναφύσετε λεφτά. Αυτό είναι γνωστό, η ναι, σωτηρία όλα ναι, ναι. τα λεφτά της τα έφαγε στο εκεί, ναι, ναι. Δεν φανταζόμουν όμως ποτέ ότι όταν θα πέθαινε θα είχε αφήσει εντολή στη βιογράφο της, τη Σοφία mm -hmm. την Αδαμίδου, mm -hmm. πάνω στο βιβλίο της οποίας βασίστηκε το θεατρικό έργο με την εκπληκτική Ντίνα Κόνστα. Mm -hmm. Ήτανε, το, το φανταστικό, ανατρίχιαζα. Γιατί πήγαινε και φυσιογνωμικά η Κόνστα. Στην... Μια σπουδαία ηθοποιός για μια σπουδαία, σπουδαία ουδίστη, Ούτως ή άλλως να πούμε. Ναι. Ότι της είχε αφήσει η εντολή να μου φέρει αυτό που υπάρχει μέσα σε αυτό το κουτί. Και τι υπάρχει. Το μικρόφωνο της σωτηρίας Μπέλου από είναι... το χάραμα. Αυτό, από το χάραμα είναι αυτό. Από το χάραμα. Με σελωτέ επιγραμμένο εδώ Μπέλου. Και μέσα στον πάτο του κουτιού, γιατί μου το έφερε με το κουτί, Υπάρχει ένα τραγούδι ναι. που και του στίχου και τη μουσική, όπω γράφει το χαρτί, ορθόγραφο, τη έχει γράψει η σωτηρία μπέλου. Oh. Σου διαβάζω τον τελευταίο στίχο. Εγώ ποτέ τα γλέντια μου, εγώ ποτέ στα γλέντια μου, αφεντικό δεν βάζω. Πολλά ο κόσμος θα μου πει, μα δεν τον λογαριάζω. Αυτό. «Είναι σχεδόν η ζωή της Μπέλου». Αυτό «Είναι σχεδόν η ζωή της Μπέλου». Είναι, αυτό ε... είναι, της Μπέλου. είναι, είναι εκπληκτικό αυτό το που κάνετε. γιατί μόνο ότι, yeah. ότι βλέπω την επιστολή μέσα με τα, με τα γραμματάκια της, της Μπέλου, ανορθόγραφα, όπως λέτε, γιατί αυτή ήταν η Μπέλου, yeah. ε, και με το μικρόφωνο μέσα που τραγουδούσε στο χάραμα. Yeah. Δηλαδή Όλη η yeah. ιστορία, ένα κομμάτι ιστορίας της μουσικής της χώρας, εδώ, σε αυτό, σε αυτό το κουδάκι. Και μια και λες αυτό, θα σου πω πόσο έχω στεναχωρηθεί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ξέρεις, υπάρχει στην περιοχή του Προμπονά ο χώρος που ήταν το εργοστάσιο της Κολούμπια. Ναι. Αυτό το είχε αγοράσει, το είχε αγοράσει ο Μήνος Μάτσας. Ναι. Εγώ λοιπόν όταν ήμουν δήμαρχος είχα κάνει μία συμφωνία με το Μήνο ότι ο μισός χώρος με το μισό εργοστάσιο μας το έκανε δωρεάν. Εγώ θα του έδινα άδεια αξιοποίησης του υπόλοιπου χώρου ώστε το παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια να γίνει μουσικό μουσείο. Ναι. Είχα μιλήσει με τη γυναίκα του Καζατζίδη, θα μας έδιδε πράγματα. Είχα μιλήσει με την κόρη και το γιο του Μπιθικότσι, θα μας έδιδε πράγματα. Από άλλους φίλους μου και τα λοιπά και θα υπήρχε αυτή τη στιγμή ένα μουσικό μουσείο. Δυστυχώς στην κεφαλιά των αριστερών, λυπάμαι που το λέω, πήγαν και έκαναν προσφυγή στο ΣΤΕΚ. Ότι γιατί να γίνει, όχι τόσο για το μουσείο, όσο για το άλλο που αφήναμε. Ε, Ωραία, αφού ο άνθρωπος έκανε δωρεά το μισό οικόπεδο με το εργοστάσιο. Σωστή. Δεν έπρεπε ανταποδοτικά να του δώσουμε κάτι Προφάνω. να πούμε κτλ. Και, και αυτό μπλοκαρίστηκε στο Συμβούλιο Επικρατεία και δεν έγινε ποτέ. Τι κρίμα. Ε, με αυτά, μέχρι εδώ και έχουμε να πούμε κι άλλα, ε, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ. Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Επιστρέφουμε στι στιγμέ στο One Channel. Έχουμε απόψε κοντά μα τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αισθάνομαι συγκλονισμένο από όλο αυτό που είπα ότι μέσα σε πώ γίνεται σε μέσα σε ένα τόσο μικρό κουτάκι να κρύβεται μια τόσο μεγάλη ιστορία. ιστορία ναι. Κρίμα γι' αυτό που μου είπατε για την, Κολούμπια που δυστυχώ δεν προχώρησε. Θυμάμαι τότε του καυγάδε που είχαν γίνει. Τώρα, ε, θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα και για άλλα πρόσωπα από το χώρο τη μουσική ε, γενικότερα του πολιτισμού που σας, σας επηρέασαν ε, 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 αποτέλεσαν έτσι έναυσμα για το χαρακτήρα σας ή για την πολιτική σας δραστηριότητα Κοιτάξτε, ένα πρόσωπο που μετά τον αβέροφ με βοήθησε στο ξεκίνημα της πολιτικής μου καριέρας το 1989 ήταν η Μελίνα Μερκούρη η Μερκούρη το 1989 εγύρισε από το Λονδίνο με διάγνωση καρκίνο στον πνεύμονα και της είπανε θα πά στην Αθήνα και θα κάνει ακτινοβολίες και θα αναζητήσει τον τάδε γιατρό γιατί τον ξέρουμε από το πέρασμά του. Από εδώ. Τότε ήταν ο Γιώργος Γεννηματάς, υπουργός, υπουργός υγείας. υγείας με άριστη σχέση μαζί του, διότι ήμουν ο γιατρός της γυναίκας του, η οποία απεβίωσε από καρκίνο στο μαστό. Μου λέει, αύριο θα έρθει η Μελίνα στο Αρεταίο για να την αναλάβεις. Εμφανίζεται πράγματι την άλλη μέρα η Μελίνα, αργά το μεσημέρι, συνοδευόμενη από τον Δασέν και τη Μανουέλα την Παυλίδου. Φοβισμένη και μια Μελίνα ατιμέλητη. Μπορείς να φανταστείς τη Μερκούρη ατιμέλητη. Δεν νομίζω ότι την έχει δει. Λίγοι άνθρωποι την έχουν δει ατιμέλητη, έτσι. Μπήκαμε στο γραφείο. Μου έδωσε το φάκελο που της είχαν δώσει από την Αγγλία. Άρχισα να διαβάζω το ιστορικό και βλέπω ότι εκεί που ήταν η ηλικία το είχε σβήσει με μπλάνκο. <laughs> της λέω, κυρία Μερκούρη, σε μένα πρέπει να πείτε πόσο χρονό είστε. Μου λέει, γιατί. <laughs> Λέω γιατί ξέρετε η δόση της ακτινοβολίας είναι άλλη για τα μωρά, Σωστό. άλλη για τα παιδιά, άλλη για τους εφήβους και άλλη για τους λίγο πιο μεγάλους όπως είστε εσείς. Άρα πρέπει να ξέρω, μου λέει εντάξει, θα στο πω, αλλά μην δω κανένα παραπολιτικό με την ηλικία μου, <ΣΣΣ> χάθηκες μου λέει. Τέλος πάντων, μου είπε την ηλικία. Πότε αρχίζουμε, τη λέω θα μπορούσαμε να αρχίσουμε σήμερα, αλλά εγώ απέναντί μου δεν έχω τη Μελινά Μερκούρη που ξέρω. Βλέπω κάτι άλλο. Θα φύγετε λοιπόν και θα μου έρθετε αύριο ως Μελίνα Μερκούρη ντυμένη όπως σας ξέρουμε από τα μικρά μας χρόνια και σας είχαμε ερωτευτεί. Έτσι θα κάνω κέφι για να σας βάλω στο μηχάνημα. Με κοιτάει με αυτά τα μάτια της. Μου λέει, πριν φύγω εντάξει μου λέει, κατάλαβα γιατί μου το λες. Πες μου όμως, θα ζήσω ή θα πεθάνω. Για να την ενθαρρύνω, τη λέω εσύ είσαι σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Γυρνάει λοιπόν και μου λέει, άκου τι θα σου πω γιατρούλη μου. Η Ελλάδα μπορεί ποτέ να μην πεθαίνει, αλλά πολύ συχνά ρεζιλεύεται. Και εγώ δεν θέλω να φύγω από αυτόν το, τον κόσμο ρεζιλεμένη. Εννοούσε, ξέρει να έχουν ναι, πέσει ναι, τα ε, μαλλιά Ευτυχώ την άκουσε ο Θεό και έφυγε σχεδόν όρθια. Ναι. ναι. Και έφυγε αργότερα, έφυγε μετά από δύο-τρία χρόνια. Ναι, βεβαίω ήταν πλέον κυβέρνηση το Πασόκ. Το, το Πασόκ. Το 1993 ναι, 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 ναι. Τότε λοιπόν, το 90 εγώ ήμουνα πάλι υποψήφιο που εξελέγεν, ναι έτσι. Ναι, ναι. Η Μερκούρη, ναι. πασίγνωστη. Σε όλη, το, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Όπου έβγαινε λοιπόν σε ραδιόφωνα, σε τηλεόραση, παντού, στο τέλος έλεγε «Και ακούστε, εσείς οι δεξιοί της Αθήνας, όσοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία...» θα βάλετε ένα σταυρό στο γιατρό μου, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Στο, <συσχελίδι> στο, στο, ναι, ναι, στο... Στο... στο γιατρούλι μου. Στο γιατρούλι μου, ναι, στο μου Που είχε δημιουργήσει ζήλια στον Κατσιφάρα. με τον οποίο ήμουν φίλος και μου λέει «Αυτό δεν το έχει κάνει για μένα, τι στο διάλο μου λέει, τι έχει κάνει και...» Αυτό ξέρεις τι βοήθεια ήταν. Ε, βέβαια. ε, Μερκούρη την άκουγε όλος ο κόσμος, ακούγανε όλος ο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, εδώ είναι ένα κομμάτι ζωής στο οποίο θέλω να πάμε. Πώς έχετε καταφέρει να έχετε κερδίσει τον σεβασμό πολιτικών αντιπάλων, ανθρώπων που να απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θέλω να πω ότι σήμερα είστε και όσο περνούν τα χρόνια απελευθερώνεστε, σας ακούω και σας παρακολουθώ πολλά ναι. χρόνια ναι. περισσότερο, λογικά και πολιτικά και ε, ε, ανθρώπινα. Αλλά Όντα υπουργό σε σκληρέ κόντρε, σε σκληρέ μάχε, πριν ε, αναλάβει την αντιπροεδρία τη ε, της Βουλή, ε, σα μιλούν όλοι με σεβασμό και η αντιπαράθεση δεν είναι στιγμή, δεν είναι κομματική, είναι κάτι περισσότερο. Είναι ε, σε ένα άλλο επίπεδο. Πώ το έχετε κατακτήσει αυτό, Πώ το έχετε δημιουργήσει γύρω σας αυτό, Με δύο τρόπου. Με το να με τον αντίπαλό μου και αρκετού από του συναδέλφου μου και στο κόμμα μου και έξω από το κόμμα μου να έχω γίνει φίλο. Αυτό που μου είπε ο αδέρου, θα σου δοθεί ευκαιρία να κάνει φιλίε. Είτε γιατί θα του επιλέξει, είτε γιατί θα σε επιλέξουν. Mm. Για μένα, κύριε Νιφλή, στην τελευταία ψηφοφορία για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου που έγινε, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της μακρόχρονης έτσι, πολιτικής μου παρουσίας στην κεντρική πολιτική σκηνή, που ψήφισαν 297 βουλευτές και πήρα 297 ναι. Έτσι. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έτσι είναι. Όλα τα υπόλοιπα και βεβαίως η μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στους Αθηναίους και τις Αθηναίες γιατί για 12 συνεχείς φορές κάνουν το ίδιο συνεχώς λάθος και με επιλέγουν να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή. Δεν είναι πω... λάθος γιατί ε, εκπροσωπείται μία... και αυτό δεν έχει σχέση με την ηλικία... Ε, εκπροσωπείται μια ολόκληρη εποχή. Ναι. και Είναι θυμάμαι αλήθεια. όποτε σε συναντώ στο περιθώριο ενό πάνελ ή οτιδήποτε άλλο, ε, κοιτάω να αρπάξω πράγματα. Τα τελευταία χρόνια που σα είδα πριν μπείτε σε μια άλλη εκπομπή σα ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέλω να το ακούσουν οι τηλεθετέ. Τι έχει νόημα σα ρώτησα, Πρόεδρε, αληθεύει ότι ο κανονισμό τη Βουλή προέβλεπε ότι δεν μπορεί να μιλά από το κείμενο όταν ναι, βρίσκεται στο βήμα ναι, τη Βουλή ναι, εκτό από τον προπολογισμό. Ναι, Γιατί του βλέπουμε όλου, δεν το λέω απαξιωτικά. Η εποχή είναι τέτοια ίσω, που διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν ενώ κανονικά απαγορεύεται ή απαγορευόταν. Είναι έτσι. Δεν έχει αλλάξει ο κανονισμό. Α, δεν έχει αλλάξει. Κατά παράβαση του κανονισμού γίνεται. Ο κανονισμό δεν έχει αλλάξει ούτε σε αυτό το σημείο. Και μου λε, α πούμε, είπαμε για του καλλιτέχνε που ευτύχησα να γνωρίσω. Και πόσο. Αλλά εγώ ευτίξα να γνωρίσω και κολοσσού πολιτικού. Σωστά. Και όταν έχω χρόνο, κυρίω όταν προείδρευα, δυόμιση ώρε ακίνητο στην έδρα, για να περνάει και η ώρα, έπαιρνα παλιά πρακτικά τη Βουλή και διάβαζα. Και κάποια στιγμή έπεσα σε μία αντιπαράθεση πολιτική δύο εκπληκτικών ρητόρων τη Βουλή. Παναγιώτης Κανελόπουλος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας Ηλίου από την πλευρά της ΕΔΑ Παλιά ε, βέβαια, ε, ε. Το θέμα εθνική αντίσταση Εάν δεν ήξερα ποιος είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και τι αντιπροσώπευε και ποιος είναι ο Ηλίου και τι αντιπροσώπευε είχα δίλημα μέσα μου ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε δίκιο. Σκληρή ιδεολογική αντιπαράθεση αρκετές σελίδες η ομιλία του καθενός, δεν βρήκα, όχι φράση, ούτε μία λέξη προσβλητική του ενός απέναντι στον άλλον. Ναι. Και μία γλώσσα εκπληκτική. Ναι. Πείτε μου, από το 1990, που μπαίνετε για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έως σήμερα, ρήτορε που έχετε ε, ξεχωρίσει, από όλα τα κόμματα. Αν... Εντάξει, ένας εξαιρετικός ρήτορας, τον οποίο έζησα και εγώ να αρχίσω από τους πιο παλιούς ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλο. Ναι. εκπληκτικός ένας δεύτερος επίσης καλός ρήτορα με τον δικό του τρόπο τελείως διαφορετική βερσιόν από τον Κωστή Στεφανόπουλο ήταν ο Χαρίλος Φλωράκης Και αυτός μιλάει ναι, ναι, ναι. με το δικό ναι, του, ναι. τον γλαφυρό τον περιγραφικό, αλλά ωραίος πολύ ωραίος Εάν έρθω στου νεότερου. Δεν θα τον θυμάσαι. Ήταν ο καθηγητή ο Νιάνια που υπήρξε πολιτικό. Υπουργό πολιτισμού, πολιτισμού, του Κωνσταντίνου ίδια. Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχω διαβάσει. Γιατί... Ναι, Επίση εκπληκτικό ναι. ρήτορα. Εάν έρθω τώρα στη νεότερη γενιά, ήταν ο Πεπονή, εξαιρετικό ρήτορα, Θανάση Κανελόπουλο, κινητή βιβλιοθήκη και ρητορία παντρεμένη δύο σε ένα, Θανάσης Κανελόπουλος και βεβαίως αν έρθω ακόμα πιο ναι προς τα πίσω Βαγγέλης Βενιζέλος. Ναι. Με τον Βενιζέλο μπορούσες να πεις συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτά που λέει αλλά σε καθήλωνε. Ή δηλαδή ναι. θεωρώ ότι είναι απώλεια που δεν υπάρχει με στη Βουλή. Ναι. Άνθρωποι σαν καυτόν. Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια διαφορά επίπεδου, δεν το λέω απαξιωτικά, από, τον, από, το σημερι, από τη σημερινή βουλή, από τη σημερινή σύνθεσή τη ή των τελευταίων ετών με προηγούμενε δεκαετίες. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Επειδή του τα λέω κατηδίαν στου νέου συναδέλφου από όλα τα κόμματα και είναι και ένας λόγος που με αγαπούν γιατί τους συμβουλεύω. Υπάρχει δυστυχώς. Και ενώ η παρούσα, πούμε, Βουλή είναι ανανεωμένη κατά τα τρία τέταρτα με τη Βουλή πριν από δύο θητείες και yeah. τη βουλή που έζησα εγώ το 90 δηλαδή το 90 για να καταλάβεις στο ψηφοδέλτιο να πάρω το κόμμα μου άστρα αλλά κόμματα που δεν πρέπει να μιλάω της Α', Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας είχε μέσα τέσσερις ενδυνάμει πρωθυπουργούς Γιώργιος Ράλης Μιλτιάδη Σέβερτ Τζανής Τζανετάκης Στέφανος Μάνος Βιργινία Τσουδερού, Άννα Μπενάκη, Βιονί... Αλέξανδρος Παπαδόγκονας. Ναι. Δηλαδή τώρα σου μιλάω για προσωπικότητες. Ναι. Και δες ποιοι ήμασταν, mm -hmm. πρώτο πληθυντικό, πρώτον βάζω τον εαυτό μου, ποιοι ήμασταν τώρα. Ναι. Και σύγκρινε αυτό το ψηφοδέλτιο με εκείνο το ψηφοδέλτιο. Εσείς δε οι δημοσιογράφοι κάντε το εξή λάθος. Σε κάθε νέα βουλή βγαίνει και γράφει είναι τόσοι γιατροί, Τόσοι δικηγόροι, τόσοι μηχανικοί. Είναι τόσοι πτυχιούχοι της ιατρικής και τόσοι πτυχιούχοι της νομικής. Για να γίνεις γιατρός πρέπει να έχεις δουλέψει 10 χρόνια στον Ευαγγελισμό και να έχεις κάνει εφημερίες στα επίγοντα. Και για να γίνεις δικηγόρος δεν αρκεί το πτυχίο της νομικής. Πρέπει να έχεις μπαινοβγεί στην Ευελπίδο καμιά πεντακοσαριά φορές. Έτσι. Έτσι. Αυτό Έτσι. σου δίνω Έτσι. και μία έμφυη απάντηση Έτσι. Έτσι. Σχετικά με το τότε και με το τώρα. Ναι, ναι. Γυρίζουμε στο τότε και αφήνουμε για λίγο πίσω τη, την πολιτική. Ε, ή μάλλον πάμε στην είσοδο στην πολιτική. Στην Άνδρο, η γιατρός πρώτη φορά εκεί ή όχι. Όχι, όχι. Πρώτη φορά ιατρική στην εισοδο στην πολιτικη στην ανδρο γιατρος πρωτη φορα εκει φορά ιατρική στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Πρώτη φορά αγροτική, αγροτικός γιατρός στο παλιό νοσοκομείο του Χατζικώστα κάτω στη Λίμνη. Κάθε απόγευμα έβαζα μία φόρμα και έτρεχα στη λίμνη. Τότε ήμουν από τη χρόνο 27 χρονών έτρεχα. Ένα απόγευμα, ηλιοβασίλεμα, βλέπω να έρχεται μία κουστοδία. Σου μιλάω 1975. Από την απέναντι πλευρά, τέσσερα-πέντε άτομα. Όταν πλησίασα κοντά, ήταν ο Αβέρο στη μέση. Ο αδέρφος τα Γιάννενα όταν ήταν πάντα κράταγε μία γλίτσα στο χέρι και το μόβ γαρίφαλο στο, στο πέτο, Εγώ με το θράσος των 27 ετών πάω και στέκομαι μπροστά του και του λέω κύριε πρόεδρε καλησπέρα σας λέγομαι έτσι είμαι αγροτικός γιατρός και είμαι δικό σας. Να πούμε. Τι εννοείς παιδί μου λέει δικό μας. Ε, λέω, είμαι Νέα Δημοκρατία. Α, είσαι, μου λέει, Νέα Δημοκρατία. Τώρα μου λέει, την πάτησες. <laughs> λέω, γιατί την πάτησα. Μου λέει, διότι συνήθω εσύ ζητάτε ρουσφέτια από εμά. Τώρα θα σου ζητήσω εγώ ένα ρουσφέτι, ενδεχομένω για το μέλλον εδώ, όσο καιρό θα είσαι. <laughs> λέω ότι μου λέει, στην <laughs> Κόνιτσα δεν υπάρχει μέχρι στιγμή αγροτικό γιατρό. <laughs> Εάν δεν μπορέσω να φέρω, θα μπορείς να πηγαίνεις εσύ ένα Σαββατοκύριακο το μήνα να βλέπεις τους γέροντες και τις γερόντισες να τους γράφεις τα φάρμακά τους και τα λοιπά. Λέω κύριε πρόεδρε θα πηγαίνω. Αυτή ήταν η γνωριμία που σφράγγισε τη ζωή μου την πολιτική. Έτσι γνωρίζαμε τον Αβέροφ. Έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με τον Αβέροφ. Περάσαν μήνες, ναι. με κάλεσε για ένα Σαββατοκύριακο στο Αρχοντικό στο Μέτσοβο mm -hmm. Και μετά όταν έγινε αρχηγός, προσκολήθηκα. Ναι, ναι. Αλλά πρόσεξε τώρα. Ναι. Εγώ ήθελα να κατέβω νωρίτερα για υποψήφιος βουλευτής. Όχι το 89 και το 90, αλλά τις εκλογές του 86. Πάω τον βρίσκω, του λέω, θα με βοηθήσετε. Με κοιτάει, ήξερε ότι ακολουθούσα πανεπιστημιακή καριέρα και μου λέει όχι. Δεν με βοηθήσετε κύριε πρόεδρε. Μου λέει πρώτα θα εκλεγείς παιδί μου καθηγητής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά θα έρθεις να μου πεις αν επιθυμείς να συνεχίσεις την πολιτική τότε θα σε βοηθήσω. Προφανώς η φάτσα μου πήρε τέτοια έκφραση απογοήτευσης ναι. που γυρνάει και μου λέει μια μέρα θα με ευγνωμονείς για αυτό που σου λέω. Διότι να έλεγε να ξέρεις ότι αν δεν έχεις πετύχει στη ζωή σου προηγούμενα τι θα βγεις να πεις στον κόσμο παιδί μου να τους εκπροσωπήσεις σε τι στην αποτυχία σου και δεύτερον να έχεις δουλειά ώστε εάν μια μέρα φύγεις από την πολιτική να είτε γιατί εσύ αφήσεις. το επιλέξεις είτε γιατί σου δώσει ο κόσμος τα παπούτσια στο χέρι να έχεις δουλειά να ζήσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου Μπορώ. τον ευγνωμονώ και γι' αυτό όταν το 88 αρχές του 89 εξελέγει καθηγητή στην ιατρική σχολή, πρώτα πήγα και το είπα στον Αβέροφ και μετά το είπα στη μάνα μου και τον πατέρα μου. Θέλω να μου μιλήσετε για την πιο, ε, την πιο δύσκολη, την πιο στενάχωρη στιγμή σε αυτή την πολιτική διαδρομή. Έτσι, με το χέρι στην καρδιά, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε περάσει πολύ καλές στιγμές, έχετε περάσει κακέ κακές στιγμές. Να σας ρωτήσω πρώτα, αν έχετε κλάψει για κάτι που σας έχει συμβεί στην πολιτική ζωή. Εγώ είμαι άνθρωπος άκρατα συναισθηματικός και δεν έχω κλάψει μία φορά και δύο, απλά δεν κλαίω ποτέ ενώπιον άλλο. Αλλά έχω κλάψει πολλές φορές και όχι μόνο εξαιτίας της πολιτικής. Και δεν τρέπομαι και να το λέω. Ε, στην πολιτική, στα διοδρομία μου, δύο ήταν οι στιγμές οι πολύ δύσκολες για μένα και στενάχωρες. Η μία ήταν όταν ίδρυσε ο Αντώνης ο Σαμαράς την πολιτική άνοιξη και συνειδητά τον ακολούθησα, που έφυγα από ένα κόμμα, όχι από παράταξη, γιατί η παράταξη δεν άλλαζε, του οποίου ήμουν ιδρυτικό μέλος, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για μένα όχι για τους αξιωματούχου του κόμματος, παρότι τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος εξετίμησε το ότι εγώ έφυγα μετά την πτώση της κυβέρνησης, όσο ήταν, είπα, εγώ δεν κουνάω το δαχτυλάκι μου και δεν το ξέχασε ποτέ. Και η δεύτερη δύσκολη στιγμή για μένα ήταν όταν διαγράφηνα τη Νέα Δημοκρατία, από το φίλο μου τον Αντώνη τον Σαμαρά επειδή δεν ψήφισα τον Έφια. Ναι. Ε, εδώ, να, να πούμε δύο λόγια, γιατί αυτή η σχέση, ε, η δική με τον Αντώνη Σαμαρά εννοώ, ήταν μια στενή σχέση, μια φιλική σχέση, μια πολιτική σχέση. Όπως όλοι οι μεγάλοι έρωτε φύγερα... έρωτες, κύριε Νιφλή μου, έχουν σκαμπανεβάσματα, έτσι και αυτή η σχέση είχε σκαμπανεβάσματα. Είχε σκαμπανεβάσματα. Τώρα πώς. είμαστε σε καλή φάση. Ναι, γιατί τώρα ε, να εσεί είστε στη Βουλή, εκείνο δεν είναι, είναι αλλιώ θα πάνε πρώην Πρωθυπουργό. Όχι, εκλεγμένο είναι βουλευτή. Ναι, θέλω ναι. να πω ναι, ναι. Ναι, ότι δεν. πάντω όπω και. Όχι, δεν ναι. ναι. ναι, πήγαινε με τα αξιώματα. Ήταν με διαφορέ που είχαμε μεταξύ μα, ναι. πολιτικέ κατά Άλλη τη διάρκεια. μα. δύσκολη στιγμή. Να πούμε. Αυτέ ήταν οι πιο δύσκολε. Mm -hmm. Δύσκολε τώρα μικροστιγμέ. Ακούστε, όποιο σα πει βουλευτή οποιοδήποτε κόμματο ότι πάντοτε στη Βουλή ψηφίζουμε κατά συνείδηση, σας λέει ψέματα. Έρχονται στιγμές που άλλο λέει η συνείδησή μας και άλλο λέει η κομματική πειθαρχία και ψηφίζουμε άλλο πράγμα. Θα μου πείτε μια Αυτό στεναχωρεί. Αυτό στεναχωρεί. Mm. <coughs> Κοιτάξτε, ε, για ανθρώπους σαν και μένα, τέτοιες στιγμές είναι όταν παίρνονταν κυρίως τη δεκαετία των μνημονίων, Εκεί, ναι. μέτρα τα οποία, εντάξει, πρέπει να είσαι τελείως χοντρόπετσος, να μην καταλαβαίνεις τι επίπτωση θα είχε αυτό, όχι σε σένα, ναι. εμείς δεν πάθαμε και ιδιαίτερα τίποτα το ιδιαίτερο, εντάξει, περιορίσαμε κάποια, αλλά άμα ζεις στη γειτονιά σου και ξέρεις... Ναι. Η πιο δύσκολη προσωπική στιγμή, από αυτές που μπορείτε να μου πείτε, να μου περιγράψετε... Όχι, προσωπική στιγμή ήταν αυτέ οι δύο που σα είπα. Προσωπική. Γιατί ήταν ναι, γιατί ήταν η προσωπική μου η απόφαση. Mm -hmm. Mm -hmm. Και όταν έφυγα και όταν διαγράφη. Είστε άνθρωπο που δεν μιλάτε για την, για την προσωπική σα ζωή και δεν έχω σκοπό να θέσω ερωτήματα. Απλώ θέλω να πω ότι ε, δύσκολα, δηλαδή αν εσεί δεν μα πείτε κάτι για την προσωπική σα ζωή, Κύριε Νιφτή, δεν μα, δεν μάθαμε. Δεν θα μάθουμε. Αυτά εγώ και σαν γιατρό και σαν άνθρωπο σε αυτά. Έχουν κάνει μάθημα οι φίλοι μου οι καλλιτέχνε κατά κύριο λόγο. Σέβομαι απόλυτα την προσωπική ζωή του οποιοδήποτε. Και γι' αυτό απαιτώ τον ίδιο σεβασμό για τη δική μου προσωπική ζωή. Και τον έχετε και είναι απόλυτα σαν αυτό. Δεν, αυτό είπα... Δεν σχολιάζω ποτέ παρά μόνο mm -hmm. εάν δω, θα σας πω το πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Δηλαδή, όταν υπέστη ο κύριος Κασελάκης επίθεση για την προσωπική του ζωή, εγώ βγήκα φόρα παρτίδα. Τραγικό. Γύρκα φορά παρτίδα και τον στήριξα. Ναι. Άλλο η πολιτική αντιπαλότητα και άλλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον. Το πολιτικό, τον πολίτη για έναν πολιτικό πρέπει να τον ενδιαφέρει κυρίω εάν τα χεράκια του είναι καθαρά και κατά πόσο ενδιαφέρεται γι' αυτόν εντός και εκτός Βουλής. Το τι κάνω εγώ όταν κλείνω την πόρτα μου... Προφανώς. Πείτε μου κάτι άλλο για κάτι, φτάνοντα έτσι στο κλείσιμο αυτή τη πολύ ωραία κουβέντα. Ε, αν έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε κάνει ή δεν έχετε κάνει. Ά, ή... κοιτάξτε. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων. Βεβαίω έχω κάνει. Είμαι άνθρωπο με πάθη. Και ένα άνθρωπο με πάθη και όπω σα είπα, πολύ συναισθηματικό, πολλέ φορέ έχει κάνει λάθη και έχω κάνει πολλά. Να πούμε. Αλλά τα απολάμβανα τη στιγμή που τα έκανα και τη στιγμή που τα απολάμβανα. Δεν, δεν νομιμοποιούμε να σας πω σήμερα ότι μετάνιωσα. Mm. Το βλέπω προσπαθώ να μην το επαναλάβω, αλλά δεν μετάνιωσα, γιατί. Συγγνώμη, το... ζητάτε όταν Α, έχετε κάνει ναι, λάθο ή. Ναι. και στι προσωπικέ σα σχέσει. Ναι ναι, στις... ναι, ναι, κρύβεται. Κυρί... Κυρίω στην προσωπική μου σχέση. Προσωπικής μου. Είναι ίσω ένα από τα μυστικά τη ευρύτερη αποδοχή μου. Εγώ ζητούσα και συγγνώμη από το Προεδρείο τη Βουλή. Ναι. Αν κατά λάθο, όχι εξκοπιμότητα, αδικούσα κάποιον συνάδελφο από κάτω, ζήταγα συγγνώμη. Η πιο δύσκολη στιγμή στο Προεδρείο τη Βουλή, για τη διαχείριση, λέω, μια κατάσταση, ποια ήταν, Κύριε Βουλή, για μένα δεν υπήρχαν δύσκολε στιγμέ. Γιατί είμαι, όπω σα είπα, 33 χρόνια mm -hmm. και είμαι από αυτού που πάει στη Βουλή. Άρα για μένα η Βουλή δεν ήταν κάτι το άγνωστο αν θέλετε, μία από τις πιο δύσκολες στιγμές, γιατί υπάρχει η νοοτροπία αφού ο Νικήτας προεδρεύει τώρα, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα πω το περιστατικό γιατί είναι φίλος μου, μπορεί να τσακωνόμαστε, αλλά είναι φίλος μου, αγαπιόμαστε, Άδωνης Γεωργιάδης στα έδρανα του Υπουργού, τον κάθισα κάτω. Ναι. Γιατί παρέμενε τον κανονισμό. Αυτό όμως, προσέξτε τι αποτέλεσμα είχε. Βλέποντας οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι εγώ έβαλα χέρι σε υπουργό τη κυβέρνησή μου, γινόταν εκκλησία. Σωστό. Γιατί δεν, σου λέει δεν θα μπορούσαν να μου πουν γιατί εμά, αφού σωστό. είχα ξεκινήσει από εκεί να πούμε. Σωστό. σωστό. Κύριε Πρόεδρε. Έχει ωραία. Ευτράπελα. Η Βουλή έχει ωραία αυτά. Από καφενείου συζητήσει καυτέ, να πούμε. Έχετε. Ε, ε, Κλείνοντα, γιατί δεν μπορώ να αποφύγω. Θα μπορούσα να μιλάμε για για, όλη, για, ώρες, για ακόμη για πέντε εκπομπέ, αλλά ε, ένα άνθρωπο. Ε, με τον οποίο έτσι έχετε μια επαφή καλύτερη και από άλλο κόμμα. Στο καφενείο της Βουλής ποιο είναι. Ναι, δεν είναι ένα, αλλά παραδείγματος χάρη έχω συνδεθεί και μιλάω πολύ άνετα μαζί του με τον του Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω πάρα πολύ άνετα. Ναι. Μιλούσα, τώρα δεν είναι στη Βουλή, ε, με τον Λοβέρδο. Ναι. Τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. <laughs> Εκεί εντάξει είμαστε κολυμπιακοί και οι δύο Λέγαμε πρώτα τα ποδοσφαιρικά μας Και μετά λέγαμε τα άλλα μα να πούμε Και τα λοιπά. Ε, Μιλάω πάρα πολύ άνετα Με, το, θα να, με τον Παφίλη Από το ναι. κομμουνιστικό κόμμα Κάνουμε και πλάκα έτσι μεταξύ μας ε, ο, Μιλάω με όλους Αλλά με αυτούς εντάξει Μια είναι... ναι, καλύτερη επικοινωνία ναι. Ναι. Και όσο περίεργο και να σου φανεί Τώρα είναι ο Δημοκράτης Που θα δουν την εκπομπή Θα πούνε τι λέει τώρα ναι. αυτός εγώ ήμουν και πολύ φίλο με την Τασία τη Χριστοδολοπούλου. Ήταν τα γραφεία μα δίπλα-δίπλα, ήταν ναι, αντιπρόεδρο ναι. καθή. Εντάξει, Τασία έχει τώρα τα κουλτουριάρι κάτι, τα Σιριζάικα κάτι και όλα αυτά. Αλλά ξέρετε τι ωραίο τύπο είναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο ναι, τύπο. Πολλές φορές. Εσύ είχα Όταν... πει μια φορά ότι μου αρέσουν οι Σπανακόπητε, μια φορά το μήνα μου έφτιαχνε και μου έφτιαχνε σπανακόπιτα η Τασία. Να Ε, εντάξει, πώ ναι. να μην την. Κύριε... θα κλείσω λέγοντά σου ναι. το εξή. Ναι. Εγώ μάλλον είμαι πια προ το τέλο τη πολιτική μου σταδιοδρομία. Είμαι 77 χρονών. Με έχει τιμήσει χρόνια ο κόσμο. Κάποια στιγμή θα φύγω από την πολιτική. Και έχω αποφασίσει να γράψω ένα βιβλίο, όχι βαθιστόχαστο και τέτοιο, αλλά τι αναμνήσει μου από την ιατρική. Εγώ έχω μία ειδικότητα δυσάρεστη. Είμαι ογκολόγος ακτινοθεραπευτής. Ναι. Άρα όλοι οι ασθενεί μου είχαν να κάνουν με, καρκίνο. Βεβαίω έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η επιστήμη που σήμερα πολλοί καρκινοπαθεί σιώνται. Αυτό είναι το εφόσον το προλάβουμε. Αλλά τι είχα παρατηρήσει, κύριε Νιφλή μου, ότι απέναντι στον καρκίνο ισοπεδώνονται τα πάντα. Είτε είσαι η Μελίνα Μερκούρη, είτε είσαι ο Νάσης, είτε είσαι μια απλή γυναίκα από ένα χωριό και έχεις καρκίνο στο μαστού, η αντίδραση είναι το ίδιο. Και έχω βρει και τον τίτλο. Τι η, η δημοκρατία του καρκίνου. Η δημοκρατία του καρκίνου. Συγκλονιστικό και Και πιθάριο. θα γράψω ιστορίες ξεκινώντας από όταν ήμουν νέος γιατρός, έκανα ειδικότητα και εφημέρευα, και ήταν ένα 17χρονο παιδί με λέμφωμα, που κατά τη διάρκεια της βάρδιας μου έφυγε από τη ζωή και θυμάμαι που καθόμουν δίπλα στο κρεβάτι, ήξερα τι έφευγε και αυτό μου κράταγε τα χέρια και μου έλεγε είμαι μόνο 17 χρονών, μη με αφήσει να πεθάνω. Oh, αυτό σφράγισε Έχει την ήθελα... πορεία μου ως γιατρός. Αφήστε για το τέλος στο... την πιο συγκλονιστική στιγμή. Να πω. Είναι τιμή μου που είστε απόψε εδώ. Ευχαριστώ και, και, ναι και εγώ ένα... πάρα πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε. Όσοι μας έπληξαν. είδαν, όσοι μα είδαν, ελπίζω να μην έπληξαν. Νομίζω πω δεν γίνεται να, να πούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εσά και το ΟΑΝ. Όπω είπα, έκλεισε ο Πρόεδρο με την πιο συγκλονιστική στιγμή, την άφησε για το τέλο. Εμεί θα τα ξαναπούμε στι στιγμέ την ερχόμενη Δευτέρα στι 12 παρα 10 .00 το βράδυ. Καλό μα σε όλου. Να είστε καλά.